Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντιέται αυτή την ώρα με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, στον απόϊχο των όσων διαδραματίστηκαν χθες στη Σύνοδο Κορυφής. Μαζί μας ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο δημοσιογράφος του Cool News, να συζητήσουμε όλα τα θέματα από κοντά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιώργο. Τι λες να συζητιέται αυτή τη στιγμή μέσα από τις, πίσω από τις πόρτες? Εγώ, να σου πω την αλήθεια, τους φαντάζομαι να κοιτάει ένας τον άλλον και ο Αλέξης Τσίπρας να μην μιλάει και πολύ. Οι δηλώσεις που έκανε η Άγγελα Μέρκελ μετά την διαφαινόμενη νίκη της Ελλάδας στις χθεσινές διαπραγματεύσεις μου θυμίζουν λίγο τη μητέρα που φωνάζει στο μικρό παιδί «θα τα πούμε στο σπίτι», που μόνο καλό αποτέλεσμα δεν έχει ως συνήθως. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ πήγε με πολύ χαμηλές προσδοκίες, είδε τους σοσιαλδημοκράτες να τον στηρίζουν. Να τον στηρίζουν, σωστά. Και ουσιαστικά να δημιουργείται ένα μέτωπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλευρό του τάχθηκε και ο Μάρτιν Σούλτς και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, που τον στήριξε ενάντια στις απαιτήσεις του Σόιμπλε και στο μέτωπο Σόιμπλε. Έχουν δημιουργηθεί δύο μέτωπα τώρα, όπως φαίνεται. Το Μέγαρο Μαξίμου χθες φάνηκε να πανηγυρίζει γι' αυτό, μιλώντας για απομόνωση του Wolfgang Schäuble. Επί της ουσίας όμως, η δηλώση της Άγγελα Μέρκελ, η οποία αποκάλυψε πως δεν θα ανακατευτεί καθόλου στο ζήτημα του ελληνικού χρέους και θα αφήσει τη διαπραγμάτευση στους θεσμούς, ανέφεραν ότι θα συζητήσει λίγο το θέμα των παροχών του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς η Άγγελα Μέρκελ? Η αλήθεια είναι αυτή. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάει με προσδοκίες να δώσει πολιτική λύση στο ζήτημα. Και εδώ να συμπληρώσω ότι όσες φορές στο παρελθόν Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν επιχειρήσει να δώσουν πολιτική λύση στο ζήτημα, αυτή τη στιγμή δεν είναι πρωθυπουργοί.